Προχωράμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, το Μορφωτικό Τμήμα της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, σε συνεργασία με το Life Action Trust, διοργάνωσα στο χτίριο της Υπάτης επίδειξη μόδας της Κύπριας σχεδιάστριας Έλανας Αντωνιάδης, που παρουσίασε τη δουλειά της για τον επόμενο χειμώνα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του Υπάτου Αρμοστή κ. Αλέξανδρου Ζήνων και του Μορφωτικού Συμβούλου κ. Κύπρου Χαραλάμπους. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε πλάνα από την εκδήλωση. Sun and sky, you know how it feels.
Στο Hellenic TV και στη συνεργάτητά μας Ντέπη Μαυροπούλου μίλησε ο μορφωτικός σύμβουλος της Κυπριακής Υφάτιας Αρμοστίας, κ. Κύπρος Χαραλάμπος. Ας δούμε τη συνέντευξη. Βρισκόμαστε στο καταπληκτικό κτίριο της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας και κοντά μας είναι ο κύριος Χαραλάμπους, ο μορφωτικός σύμβουλος της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραλάμπους. Καλησπέρα σας. Τιμή μας που μας δεχτήκατε. Είναι η δεύτερη χρονιά που φιλοξενείτε ένα τέτοιο event. Θα θέλετε να μας πείτε περισσότερα γι' αυτό? Ναι, καταρχήν είμαι πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω συγκινημένος. Γιατί όπως είδατε έχουμε τόσο πολύ κόσμο απόψε, από πολλές εθνικότητες, από παντού, και αυτό σημαίνει ότι το Λονδίνο τιμά και υποστηρίζει την τέχνη. Λοιπόν, και για μας είναι τιμή και υποχρέωση να υποστηρίζουμε και εμείς όλα τα είδη τεχνών, και μία από αυτές είναι η ομορφιά. Όπως είδατε απόψε, πολύ ομορφιά. Λοιπόν, και να πούμε για την designer, τη σχεδιάστρια, την Ελένη Αντωνιάδης, η οποία είναι πολύ γνωστή, μπορώ να πω, στην Ευρώπη. Κινείται σε χώρους όπως το Παρίσι, Λονδίνο, Αμερική, Κύπρος, Ελλάδα. Και είναι τιμή μας που την έχουμε απόψε κοντά μας για να κάνουμε μια παρουσίαση των έργων της εδώ στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστία του Λονδίνου. Υποστηρίζετε κάθε χρόνο, νομίζω, τέτοιες δραστηριότητες. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτό της αρμοδιότητάς σας, είναι στα πλαίσια της δουλειάς σας? Βεβαίως, η αρμοδιότητά μας είναι πρώτα ο πολιτισμός. Ό,τι έχει σχέση με τον πολιτισμό. Και ξέρετε τι σημαίνει πολιτισμός. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα, πέρα από την πολιτική, θα έλεγα, το οποίο κρατά τις ρίζες μας, μας κρατάει ζωντανούς, και πολιτισμός σημαίνει όλα τα είδη τεχνών. Αυτό είναι. Και εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να υποστηρίξουμε και την παιδεία μας και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να απευθύνετε στο φακό του Hellenic TV? Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Hellenic TV και να ευχηθώ να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο, και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα καλά που μας προσφέρει το Hellenic TV. Συγχαρητήρια. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Είσαστε πραγματικά ένας πνεύμονας πολιτισμού και τέχνης εδώ στο Λονδίνο, και τέτοιες προσπάθειες είναι αξιέπαινες και για τους νέους δημιουργούς και για τους παλιότερους δημιουργούς. Πάντοτε χρειαζόμαστε ένα χώρο να αναδείξουμε τη δουλειά μας και να νιώσουμε ότι μας αγκαλιάζει κιόλας και η παροικία. Θα ήθελα να πω ακόμα κάτι. Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι οι νέοι καλλιτέχνες που νιώθουν ότι είναι λίγο παραμελημένοι. Είναι ευπρόσδεκτοι να κοντά να μιλήσουμε, και βεβαίως για όλους υπάρχει η σωστή παρουσίαση. Αυτό είναι καταπληκτικό που λέτε τώρα και προτείνετε, γιατί το χρειαζόμαστε. Έτσι. Και τώρα με τις καταστάσεις που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουμε ανάγκη να νιώσουμε καλοδεχούμενοι. Έτσι. Και υποστηριζόμενοι από την παροικία εδώ στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Και θα είμαστε κοντά σας σε οποιαδήποτε εκδήλωση στο μέλλον. Ευχαριστώ. Στη κάμερα του Hellenic TV μίλησε και η Κύπρια σχεδιάστρια Έλενα Αντωνιάδης, η οποία ήταν πολύ ενθουσιασμένη από την επιτυχία της εκδήλωσης. Ας δούμε τη συνέντευξη. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο Hellenic TV την Έλενα Αντωνιάδης, η οποία είναι η κατεξοχήν σημαντική Κύπρια, νομίζω, σχεδιάστρια μόδας εδώ στο Λονδίνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που ήρθατε να καλύψετε το event. Μίλησέ μας γι' αυτό. Ήταν κάτι διαφορετικό. Ήταν ένα πολύ ωραίο gesture από το Life Action Trust, το charity που υποστηρίζω στο Λονδίνο. Και είπαμε να κάνουμε κάτι στην Κυπριακή Πρεσβεία, που πολύ καλά μας προσέφεραν τον χώρο. Ναι. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο, όπως είδατε. Και διαλέξαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και κάναμε showcase presentation. Όπως είδατε, that was the new collection για τον επόμενο χειμώνα, και είναι pre-fashion week. Τι σας εμπνέει? Γυναίκα, γενικά. Γυναίκα. Ναι, γιατί όπου κοιτάξεις, ο τρόπος που και εσείς όπως φορέσατε το σαλάκι σας, κάθε γυναίκα έχει το δικό της στυλ.
Απευθύνεστε σε όλες τις γυναίκες, σε τα ρούχα σας. Σε όλες. Και σε όλα. Κάνω και made to measure, so έχω, προσπαθώ να καλύψω most of the age group. Πώς βρίσκετε τις γυναίκες Ελληνίδες και Κύπριες, το στυλ που ντύνονται? Πολύ κομψές, διατηρημένες. Προσέχουν elegant, την εμφάνισή τους. Πολύ elegant. Προσέχουν τη φοράνε, όλες γενικά. Αν θα τις συγκρίνατε με τις Αγγλίδες, τι θα μας λέγατε, γιατί ζούμε στην Αγγλία. Εμείς έχουμε το πιο Mediterranean. Το χρώμα, αν και, δηλαδή, όπως είδατε, είχα το κόκκινο, το μοβ, δεν ήταν μαύρο, άσπρο μόνο. Νομίζω οι Αγγλίες είναι πιο conservative. Συμφωνώ σε αυτό λίγο, ναι. Λίγο πιο... Ποια είναι τα χρώματα που θα φορεθούν τον επόμενο χειμώνα? Όπως είδατε, έχω το μαύρο άσπρο φυσικά, χρυσό, ασημί, κόκκινο και μοβ σε συνδυασμό, και έχω και πολύ tweed, δηλαδή μπουκλέ, σε χρυσό με beige, off-white, beige και off-white το ίδιο. Διάφοροι χρωματισμοί. Όπως είδατε, σας είχα δώσει μια γεύση, γιατί υπάρχει μεγάλη κολεξιόν, είναι 45 κομμάτια και αυτό ήταν ένα είδος preview. Απευθύνεται η κολεξιόν σας σε όλες τις ηλικίες, ναι, και σε έχω, όλα του τύπου σώματος. Ναι, γιατί έχω φορέματα που είναι μίνι για τις μικρούλες από 20-25 χρονών. Έχω για τη γυναίκα που είναι επιχειρηματίας, τα κοστούμια, μπορείς να πας στη δουλειά ή σε ένα κόκτεϊλ. Κάνω φορέματα που μπορεί να φορέσει, δηλαδή μπορείς να φορέσεις αυτό το φόρεμα το πρωί στο γραφείο και να το βάλεις με κάτι από πάνω και να πας το βράδυ σαν ένα κολλιέ και να πας το βράδυ έξω. Είναι πολύ έξυπνο για την σημερινή εργαζόμενη γυναίκα. Ναι, και αυτό που κάνω που είναι πολύ σημαντικό, τα υφάσματα μου που χρησιμοποιώ, είναι για διάφορους σωματότυπους. Έχετε και εδώ καταστήματα και στην Κύπρο και... Πουλάω εδώ στα μαγαζιά, σε ορισμένες boutiques, στο Hampstead, στο Vanilla και στην King's Road, στο Legera Nellaria. Και πουλάω Monte Carlo, πουλάω Ιταλία, πουλάω Παρίσι, πουλάω... Τέλεια, καταπληκτικά. Έχει, ναι. Το ελληνικό δαιμόνιο. Ναι, προσπαθώ. Μπορούν οι πελάτες να σας βρουν και online? Ναι, αυτή τη κολεξιόν όμως θα είναι στο πιο μετά στάδιο. Εδώ που μπορούν να σας βρουν στο Λονδίνο? Έχω το γραφείο μου που είναι πάνω στην κάρτα μου. Πέστε μας που είναι το γραφείο. Στο Hartford Street, number 42. Στα κορίτσια εδώ. Mayfair, Hartford Street, number 42. My number, if you wanna, my email actually, you can email me, info@elenantoniadis.com. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να συμβουλεύσετε τις γυναίκες που μας ακούν, που μας βλέπουν τώρα? Χρώμα, ζωή. Χρώμα, ζωή, κέφι. Όχι, yeah, κέφι. Πρέπει να αλλάξουμε και λίγο το... Όχι, πιστεύω ότι όλες είναι... Ξέρουν τι. Η γυναίκα πλέον ξέρει τι γίνεται. Και με την τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό το ότι... το ίντερνετ βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Αντωνιάδη. Ευχαριστήσω πάρα πολύ το Life Action Trust και την chairman του, την κυρία Λεμού. Και επίσης θέλω να ευχαριστώ όλο το προσωπικό και την Κυπριακή που φιλοξένησε εδώ το event, ναι, το οποίο ήταν πραγματικά επιτυχημένο και είχε πολύ κόσμο και άρεσε. Και ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε να μας παρακολουθήσετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Εύχομαι οι γυναίκες να φορέσουν τα ρούχα σας και να τα ευχαριστηθούν και να είστε σύντομα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τέλος, στην Ντέπη Μαυροπούλου μίλησε και η Σοφία Κωνσταντοπούλου, μέλος του Life Action Trust. Ας ζούμε τη συνέντευξή της. Είναι μαζί μας η Σοφία Κωνσταντοπούλου, μέλος του Life Action Trust, που σήμερα φιλοξένησε και είχε την αιγίδα σε αυτή την εκδήλωση που έγινε εδώ, στα γραφεία της Κυπριακής Ύπατης Αρμοστίας. Σοφάκι μου, καλησπέρα. Είδα ότι ήταν μια πολύ επιτυχημένη παρουσίαση της δουλειάς της Έλενας Αντωνιάδη. Θα ήθελες να μας μιλήσεις για την Life Action Trust και τι κάνει ακριβώς? Το Life Action Trust είναι ένα charity που έχει μία διάρκεια ζωής περίπου στα 20 χρόνια.
προωθεί και ενδυναμώνει καλλιτέχνες από διάφορους κλάδους της τέχνης, από την Ελλάδα και από την Αγγλία international πια, και ουσιαστικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε οτιδήποτε έχει να κάνει είτε με την τέχνη είτε με την μόδα. Γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε και εδώ πέρα. Την Έλενα Αντωνιάδη την ξέρουμε και έχουμε ξανασυνεργαστεί. Έχουμε δημιουργήσει μια πάρα πολύ όμορφη σχέση αλληλοβοήθειας. Ο ένας στηρίζει τον άλλον. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για να τη στηρίξουμε και να φωνάξουμε ότι η Έλενα Αντωνιάδης, Κυπρέα, Ελληνίδα, είναι στο Λονδίνο με το δικό της μοναδικό της στυλ. Στο παρελθόν έχετε υποστηρίξει και έχετε φιλοξενήσει και άλλους καλλιτέχνες και συμμετείχα σε κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες καταπληκτικές βραδιές που κάνατε στο Home House. Θέλετε να μας μιλήσετε και γι' αυτό? Το Home House είναι κάτι σαν σπίτι μας πια. Μας έχει δοθεί αυτή η ευκαιρία να φιλοξενούμαστε από... Είναι ένα private club του Λονδίνου, έχει κάτι το βασιλικό μέσα, οπότε είμαστε τυχεροί που έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε host τα event μας. Πολλά καλλιτεχνικά events, το τελευταίο που νομίζω είχες παρευρεθεί ήταν και το welcome του Έλληνα Πρέσβη στο Λονδίνο. Είχαμε στηρίξει τότε δύο πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, την Κασάνδρα Δημοπούλου και τον Φίλιππο Μοδινό. Αξέχαστη βραδιά, επιτυχημένη βραδιά, και συνεχίζουμε με άλλες καλλιτεχνικές βραδιές, με άλλα fashion shows, και ελπίζουμε να έχουμε όλο τον κόσμο δίπλα μας να μας βοηθά και να μας στηρίζει. Αν θέλει κάποιος να υποστηρίξει το Life Action Trust, πού μπορεί να σας βρει και τι μπορεί να κάνει? Εξελισσόμεθα. Έχουμε δημιουργήσει κι εμείς μετά από τόσα χρόνια το website μας, το οποίο είναι www.lifeactiontrust.com. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί πέρα. Είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο, ξεκινώντας από φοιτητές μέχρι επαγγελματίες, μέχρι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βρουν δουλειά, καλλιτέχνες, οικογενειάρχες. Μπορεί να μας βρει οποιοδήποτε, είτε στα event μας, είτε στην ιστοσελίδα μας, και είμαστε ανοιχτοί να κάνουμε welcome οποιοδήποτε νέο member που θέλει να μας στηρίξει. Καθώς τώρα έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες και Κύπροι και ζητούν φιλοξενία και υποστήριξη στη νέα πατρίδα που λέγεται Αγγλία, πώς μπορεί το Life Action Trust να υποστηρίξει και να αναδείξει νέους ταλαντούχους καλλιτέχνες? Έχει δημιουργηθεί ένα networking, θα το έλεγα, τα τελευταία 20 χρόνια, με πρόεδρο την Χρυσάνθη Λεμού, ένα σημαντικό personality στο Λονδίνο. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες στο παρελθόν, είτε χρηματοδοτώντας σπουδές τους, από το Royal Academy of Arts, από το Royal Academy of Music και άλλες σημαντικές ιδιωτικές σχολές, είτε προωθώντας τους sage στο Λονδίνο, είτε δημιουργώντας τις υποδομές για την διαμονή τους στο Λονδίνο, για τη διευκόλυνσή τους, ώστε να βρούνε πια, να ανοίξουν τα φτερά τους και να βρούνε μία δουλειά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε σαν Life Action Trust να βοηθήσουμε και στο Λονδίνο και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Έχουμε κάνει κάποιες, έχουμε προωθήσει καλλιτέχνες. Δεν σταματάνε ποτέ οι καλλιτέχνες να γεννιούνται. Νομίζουμε ότι είναι... Και η Ελλάδα έχει παράδοση σε αυτό. Και η Ελλάδα έχει παράδοση και νομίζω ότι ενώ έχουμε κατηγορηθεί, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί δεν έχουμε βοηθήσει άλλους τομείς σαν charity που είμαστε. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην τέχνη, όπως γνωρίζουμε σαν Έλληνες, νους γη, σαν σώματι γη.
ανυψώνει το πνεύμα, οπότε θα είμαστε εδώ πέρα για τους Έλληνες καλλιτέχνες που θέλουν να αναδειχθούν στην Αγγλία, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εδώ να σας αναφέρουμε ότι ολόκληρη την επίδειξη μόδας θα την παρακολουθήσετε προσεχώς από το Hellenic TV.